Ο ρόλος της αστυνομίας δεν είναι να είναι παιδονόμος. Και από αυτήν την άποψη είναι καταδικαστέα η κίνηση η οποία έγινε. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο από το 37 από μεταξά, το οποίο ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβέρνησε στα 5 χρόνια δεν το άλλαξε. Το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που καθιστά την αστυνομία παιδονόμο. Και σε αυτό, έχει ευθύνη, γιατί θα μπορούσε να το αλλάξει. Γιατί άλλαξε άλλες πλευρές στους ποινικούς κώδικες και όχι αυτά. Τα οποία είναι ουσιαστικά ζητήματα και αφορούν βεβαίως τα δημοκρατικά, τα ατομικά δημοκρατικά δικαιώματα. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, είναι αυτή η ουσία του ζητήματος, κατά τη γνώμη μας. Δεν έχει κανένα τέτοιο ρόλο η αστυνομία, δεν πρέπει να επαναλαμβάνει σε αυτά τα ζητήματα, δεν μπορεί να παίζει το ρόλο του παιδονόμου και κακώς έγινε αυτή η κίνηση, είναι καταδικαστέα κίνηση. Είναι μια βολική συζήτηση και για τους δύο αυτοί. Και το λέω ότι είναι μια βολική συζήτηση και για τους δύο, γιατί όποτε χρειάστηκε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η αστυνομία και τα ΜΑΤ επιτέθηκαν και σε συνταξιούχους και σε εργαζόμενους και σε μαθητές και σε αγρότες. Άρα λοιπόν είναι μια βολική συζήτηση που γίνεται τώρα για να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Και ας μην μιλάμε για δημοκρατικά δικαιώματα. Και όχι, βεβαίως, και όχι να συζητάμε για την ουσία των ζητημάτων, για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, που βεβαίως και τα ζητήματα δημοκρατίας είναι πολύ σοβαρά θέματα. Από αυτή την άποψη. Είστε λίγο άδικος όπως το συνηθίζετε, κύριε Καράνσοπουλε. Τώρα η αδικία φαίνεται από τα πράγματα, από την ίδια εξέλιξη των πραγμάτων. Σύμφωνο, γιατί δεν μπορεί κανένας να παίζει το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Όταν έχει βάλει το χέρι του σε συγκεκριμένα ζητήματα και έχει νομοθετήσει κιόλας. Από πότε είναι προοδευτικό και προς όφελος των λαών η ένταξη μιας χώρας σε μια υπεριαλιστική λικοσυμμαχία όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίησης, παράγοντα επίθεση στο βιωτικό επίπεδο και στα δικαιώματα, τα λαϊκά και τα εργατικά, και αντίθετα δεν είναι προοδευτικό η αποδυνάμωση όλων αυτών των υπεραλιστικών σχεδιασμών που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την Συμφωνία για τα Βόρεια Μακεδονία επέβαλε την παρουσία του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών στα Δυτικά Βαλκάνια και ισχυροποίησε πολύ περισσότερο τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της ευρύτερης περιοχής. Και αποτελεί ακριβώς ένα κομμάτι ενός ευρύτερου παζλ, το οποίο παρακολουθούμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπου ο σφοδρός ανταγωνισμός Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Κίνας, επί της ουσίας, έχει διαμορφώσει αυτό το εκτεταμένο ναρκοπέδιο στην ευρύτερη περιοχή. Και ταυτόχρονα, οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση υποδαβλίζουν την Τουρκία, ενισχύουν την Τουρκία να έχει αυτές τις επεκτατικές και τις επιθετικές βλέψεις απέναντι στο Αιγαίο, στην Κύπρο και στην ευρύτερη συνολικά περιοχή για να παίξει ρόλο. Άρα το θέμα είναι συνολικά πώς πρέπει να το δούμε το ζήτημα και ότι εδώ πέρα πρέπει να πάμε κόντρα σε αυτές τις επιλογές, οι λαοί. Πρέπει να πάμε κόντρα σε αυτούς τους σχεδιασμούς που μετατρέπουν την Ελλάδα σε πυρητιδα αποθήκη, σε προκεχωρημένο φυλάκιο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ και που ουσιαστικά τη μετατρέπουν σε μαγνήτη. Άρα η θέση σας είναι να μην ενταχθούν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς παλεύουμε για να φύγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικότερα και να υπάρξουν συνολικές ρήξεις και ανατροπές. Και θα πάμε να ισχυροποιήσουμε ένα υπεραλιστικό παράγοντα, ο οποίος έχει ευθύνη για το διαμερισμό της Ιουγκοσλαβίας. Η Ελλάδα έχει από μόνη της τη δύναμη να το πετύχει. Ο οποίος έχει ευθύνη για τον διαμερισμό της Ιουγκοσλαβίας. Πρώτη Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτέθηκαν το 1990 για να διασπάσουν την νέα Ιουγκοσλαβία. Και τα απόνερα τα βλέπουμε αυτό το διάστημα. Αυτό των επιλογών του Διέρε και Βασίλευε και τις αλλαγές των συνόρων. Άρα λοιπόν είναι τεράστιες ευθύνες οι οποίες υπάρχουν και ακριβώς από αυτή την άποψη, σε μια λογική που σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα φρούριο επί της ουσίας, με κοινή εξωτερική, πολιτική και άμυνας, και που επί της ουσίας γίνεται συμπληρωματική δύναμη του ΝΑΤΟ για να επιβάλλει ακριβώς αυτές τις λύσεις, χρειάζεται ακριβώς να λειτουργήσουν οι λαοί να πάνε κόντρα σε αυτές τις επιλογές. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι να ισχυροποιήσουμε. Να σας λέει, αν μπορούμε εμείς να το κάνουμε μόνοι μας. Ο κύριος Ιαννούλης τι λέει, ας τους ισχυροποιήσουμε τότε, όχι να το αποδυναμώσουμε, όχι να δημιουργήσουμε προσκόμματα. Μα προβλέπετε στη συμφωνία, ναι, τη συμφωνία. Αυτό σας λέει ο κύριος Ιαννούλης. Μα αυτό η συμφωνία έγινε ακριβώς για να ενταχθούν τα Σκόπια, η Βόρεια Μακεδονία, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό έχει τη σφραγίδα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ αυτή η συμφωνία. Δεν έχει κανένα λόγο. Πάντως, κυρία Ράπτη. Έγινε η συμφωνία. Και από αυτήν την άποψη, αντί να προσπαθούμε να αποδυναμώσουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική. Τι θα κάνουμε, του, πρώτα θα βάλουμε την υπογραφή μας και μετά θα πούμε. Τώρα δεν θέλουμε να μπείτε, δεν σας αφήνουμε. Μα το ζήτημα είναι εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει αυτή. Και γι' αυτό ακριβώς είχαμε κάνει και την κριτική συγκεκριμένη συμφωνία που είναι επικίνδυνη.
όμως έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα που τώρα είναι, κύριε Καραθανασόπουλε, ακριβώς για να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο ο ρόλος των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, αντί να αποδυναμωθεί. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι η χώρα μας τώρα μπαίνει σε μια διαδικασία. Θα έχουμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο στα Σκόπια και σίγουρα οι εξελίξεις. Ότι η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σε μια τεράστια αναταραχή. Ναι. Και αυτή η αναταραχή, η οποία υπάρχει, δεν πρόκειται να αποτραπεί. Ναι, το θέμα είναι πώς θα αντιδράσουμε εμείς και τι στάσεις θα κρατήσουμε, κυρία Ράπτη, εμείς αυτό το πεντάμινο το οποίο έρχεται μπροστά μας. Γιατί όλοι λένε ότι δεν έληξε το θρίλερ στα Σκόπια, τώρα ξεκινά. Ναι, και μας αφορά άμεσα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας. Είναι όλα αυτά αποτελέσμα της συμφωνίας. Είναι επικίνδυνη. Λέω, είναι επικίνδυνη για τους λαούς και τον ελληνικό λαό και τους λαούς της περιοχής. Η επιλογή την οποία πρέπει να γίνει με τον πιστόλι στον κρόταφο, είσαι με τους υπεριαλιστές, είσαι με τον εθνικισμό. Γιατί προσέξτε, τον εθνικισμό ήδη οι υπεριαλιστές τον καλλιεργούν στη λογική του Διέρε και Βασίλευε. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή τη λογική που προβάλλει είτε ο κύριος Γιαννούλης στη Ράπτη, ή θα είσαι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους υπεριαλιστές, ή θα είσαι με την Ευρωπαϊκή Ένωση.